ιδιαίτερα που σήμερα είναι εδώ μαζί μας ο Πρωθυπουργός Ελλάδος Αλέξης Τσίπρας, είναι η πρώτη του επίσκεψη στο Βερολίνο. Τον καλωσορίσαμε θερμά και εκείνον αλλά και την ομάδα να του ανέφερε μαζί του. Είχαμε μιλήσει ήδη στις Βρυξέλλες στα πλαίσια της τελευταίας συνόδου κορυφής και όπως ξέρετε είχαμε δυνατότητα να έχουμε και μια πιο λεπτομερή και δελεχή συζήτηση σε ένα μικρότερο κύκλο και σήμερα μπορέσαμε να συζητήσουμε και να θέσουμε θέματα του ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και θέματα καθαρά διμερούς ενδιαφέροντος. Θα ήθελα από γερμανικής πλευράς να καταστήσω σαφές ότι είχαμε πολύ ζεστές, θερμές και ουσιαστικές επαφές με τον λαό της Ελλάδος. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες οι οποίοι ζουν στη Γερμανία, είναι μια ζωντανή γέφυρα μεταξύ των δύο λαών και ο κύριος Πρωθυπουργός τόνισε για άλλη μια φορά ότι είναι πολλά, είναι εκατομμύρια οι Γερμανοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και χαίρονται να μπορούν να περάσουν τις διακοπές τους στην πατρίδα τους. Χαιρόμαστε γι' αυτό και θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Με σε αυτό το πνεύμα και σε αυτό το πλαίσιο όπου θέλουμε να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με αμοιβή εκτίμηση, κάναμε ένα πρώτο γύρο και είπαμε ποιες είναι οι ευθύνες, ποιες είναι οι ανάγκες, οι αναγκαιότητες οι οποίες έχουν εμφανιστεί, εάν θέλουμε πραγματικά να καλυφθούν όλες οι συμφωνίες εκείνες οι οποίες έχουμε κλείσει και συνυπογράψει μέχρι σήμερα. Και το θέμα το οποίο τέθη, πώς μπορούμε να θέσουμε το θέμα ενός μια γέφυρα, ω προηγούμενο, ο οποίο θα χρειαστεί. Είπα στι Βρυξέλλε και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει τα οικονομικά στοιχεία να είναι σαφή. Ποιε μεταρρυθμίσει θα γίνουν πότε από την ελληνική κυβέρνηση, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί με του θεσμού από την ελληνική κυβέρνηση. Και επαναλαμβάνω, η Γερμανία δεν είναι ο θεσμό ο οποίο θα αποφασίσει εν προκειμένου. Δεν θα πούμε αν επαρκεί το ένα μέτρο ή το άλλο. Είναι κάτι το οποίο άλλοι θα αποτιμήσουν και οι αποφάσεις θα πάρθουν εκεί. Μία δυνατότητα και μία προϋπόθεση για να έχουμε ένα περαιτέρω βήμα το οποίο πρέπει να γίνει είναι το statement το οποίο κάναμε στις 20 Φεβρουαρίου και ακούσαμε πολύ προσεκτικά ποιες είναι οι θέσεις της Ελλάδος. Δεν θα τις πω εγώ. Εγώ θα πω όμως ότι θα ήθελα όπως η Ελλάδα από οικονομικής πλευράς γίνει μια εύρωστη χώρα, αναπτυχθεί, να μπορέσει να βγει από το τέλμα της μεγάλης ανεργίας και πάνω απ' όλα να μπορέσει να αντιμετωπίσει το θέμα της ανεργίας των νέων, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό σημαίνει μεταρρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας ίσως κελισμένος προϋπολογισμός. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και στον χώρο της διοίκησης και της γραφειοκρατίας. Μιλήσαμε όμως και για διμερή θέματα. Και εδώ είναι κάποιες από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε αναλάβει. Θέλουμε να τις αποτιμήσουμε από κοινού και να ακούσουμε από την ελληνική κυβέρνηση αν θέλει να συνεχίσει μερικά προγράμματα ή όχι. Υπάρχει η Task Force, την οποία έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Γερμανία έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και τα θέματα υγείας. Θα ανταλλάξουμε γνώμες, απόψεις, θα μας πει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι ποιου σημείου θα ήθελε να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Οι ελληνογερμανικές επαφές και η ελληνογερμανική συνέλευση είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Επίσης υπάρχουν και τομείς όπως η έρευνα, η τεχνολογία και εδώ χωρίς αμφιβολία θα συνεχίσουμε και θα σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε στο μέλλον να εξελιχθούν οι σχέσεις μας στον τομέα αυτό. Πάντως γενικώς είχαμε μια διάθεση καλή συνεργασίας, μπορούμε να θίξουμε και δύσκολα θέματα όπου έχουμε εντελώς διαφορετικές θέσεις και απόψεις, αλλά το πνεύμα της συνεργασίας υπάρχει. Είπαμε ότι και τα δύο κράτη θέλουν να συνεχίσουν να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκουν στο ΝΑΤΟ, πρέπει να αντιμετωπίσουμε γεωπολιτικές προκλήσεις και πάνω απ' όλα είμαστε πεπισμένοι, τουλάχιστον η Γερμανία είναι πεπισμένη ότι η ειρήνη στην Ευρώπη, ιδίως τέτοιες επαφές, τέτοιες στιγμές που έχουμε δυσκολίες, πολλές δυσκολίες οι οποίες δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ότι θα είχαμε όταν δημιουργήσαμε το ειρηνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινηθήκαμε μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εδώ θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου
μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσπαθούμε να κατανοήσουμε ένας τον άλλον και να ανταλλάξουμε απόψεις. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και άλλος τρόπος πέρα από το διάλογο για να γεφυρωθούν διαφορές όπου υπάρχουν. Και αυτή άλλωστε είναι η κοινή ευρωπαϊκή μας εμπειρία, ότι μέσα από το διάλογο μπορούμε να βρίσκουμε συνενέσεις και λύσεις. Και όπως και η ίδια μου είπε στο τηλέφωνο την προηγούμενη εβδομάδα, είναι προτιμότερο να μιλάμε ο ένας με τον άλλον παρά να μιλάει ο ένας για τον άλλον. Θέλω να μου επιτρέψετε, γιατί βλέπω ότι και το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης είναι πάρα πολύ μεγάλο, να κάνω δύο παραδοχές, να τοποθετηθώ, να ξεκινήσω από δύο βασικές θέσεις της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Η πρώτη θέση. Η Ελλάδα συμπληρώνει σε λίγο 5 χρόνια, 5 ολόκληρα χρόνια, από την εφαρμογή ενός προγράμματος διάσωσης που επέφερε μία πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή. Ένα πρόγραμμα που παρά το γεγονός ότι ήταν πρωτοφανές σε ό,τι αφορά την προσαρμογή και το χρόνο προσαρμογής, κατά την εκτίμησή μας δεν ήταν success story. Και αυτό διότι επέφερε τρομακτικές επιπτώσεις στην οικονομία. Χάσαμε σχεδόν το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μας και δημιούργησε τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις. Μια πολύ μεγάλη ανεργία, ιδίως στους νέους ανθρώπους, απαράδεκτη ανεργία, κοντά στο 60%, αλλά υπήρξε και αδυναμία επίτευξης στόχων σε ό,τι αφορά με το δημόσιο χρέος που διωγγώθηκε, με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι δείκτες νομίζω ότι αυτό το αποδεικνύουν. Επίσης, αυτά τα 5 χρόνια στην Ελλάδα είχαμε και πολύ μεγάλη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Και αυτό το αποδεικνύει η έρευνα του γερμανικού ιδρύματος Hans Beckler, που φανερώνει ότι τα εισοδήματα των φτωχότερων Ελλήνων μειώθηκαν κατά 86%, ενώ των πλουσιότερων μειώθηκαν μόνο κατά 16%. Την ίδια στιγμή που οι φόροι στους φτωχότερους αυξήθηκαν κατά 337%, ενώ στους πλουσιότερους μόλις κατά 9%. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο μια δεύτερη παραδοχή, μια δεύτερη θέση. Παρά το γεγονός ότι όλα αυτά γίνανε αυτά τα 5 χρόνια, εν τούτης είναι λάθος και απλουστευτικό να λέμε ότι για όλα τα προβλήματα και για όλα τα δεινά που μας έχουν βρει εμάς στην Ελλάδα, φταίνει οι ξένοι. Φταίνε κάποιοι άλλοι. Δεν φταίμε εμείς καθόλου για αυτά. Υπάρχουν λοιπόν, πέρα από τις συνολικότερες αιτίες που αφορούν την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, και ενδογενείς αιτίες, εσωτερικές αιτίες που συνέβαλαν ώστε η Ελλάδα να μπει σε αυτή την κρίση. Και δυστυχώς τα 5 χρόνια του προγράμματος δεν βοήθησαν για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ενδογενείς αιτίες. Η αναποτελεσματικότητα του κράτους παραμένει, η εκτεταμένη διαφθορά παραμένει, η προκλητική φοροδιαφυγή των πλούσιων στρωμάτων παραμένει. Άρα λοιπόν, αν αυτές οι δύο παραδοχές μπορούν να γίνουν κοινός τόπος, το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι τούτη την ώρα πρέπει όχι να γκρεμίσουμε ότι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθογένειες. Και στόχος μας, κοινός στόχος, πρέπει να είναι τώρα η υλοποίηση μεγάλων και αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, αυτές που δεν έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μεταρρυθμίσεων που θα αποδώσουν φορολογική δικαιοσύνη, που θα χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά και που θα αναγκάσουν να πληρώσουν μερίδιο στην κρίση αυτούς που μέχρι σήμερα έχουν αποφύγει να πληρώσουν. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η συζήτησή μας σήμερα ήταν και θα συνεχιστεί αργότερα γόνιμη
τουλάχιστον ως προς το να προσδιορίσουμε κοινούς τόπους, να προσδιορίσουμε και διαφορές, διότι αν δεν τις προσδιορίσεις δεν μπορείς να τις γεφυρώσεις. Και νομίζω ότι από εδώ και στο εξής πρέπει να είναι κοινός τόπος ότι αλλάζοντας προτεραιότητες πολιτικής και έχοντας την συνένεση την κοινωνική στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε μια διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής και ταυτόχρονα όμως διεύρυνσης της κοινωνικής δικαιοσύνης, που θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα σύντομα να ξεπεράσει αυτή τη μεγάλη κρίση στην οποία έχει μπει τα τελευταία 5 χρόνια. Επιτρέψτε μου να κάνω και 3 παρατηρήσεις σε σχέση με τις διμερείς μας σχέσεις. Προτεραιότητα που πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε η ελληνική και η γερμανική κυβέρνηση είναι να σπάσουμε τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Ούτε οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, ούτε οι Γερμανοί, όπως είπα πριν, ευθύνονται για όσα δεινά και όσα κακά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να σπάσουμε αυτά τα στερεότυπα εκατέρωθεν και στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε από κοινού ώστε να καταπολεμήσουμε την διαφθορά που κράτησε και επιχειρεί να συνεχίσει να κρατά την Ελλάδα καθυλωμένη. Θέλουμε σε αυτό την βοήθεια και τη συνέργεια της γερμανικής κυβέρνησης και νομίζω ότι μια πρώτη πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η δικαστική συνδρομή των γερμανικών αρχών, ώστε να υπάρξει, να αποδοθεί δικαιοσύνη σε σχέση με τα πεπραγμένα της Siemens στην Ελλάδα τις προηγούμενες δεκαετίες. Και το τρίτο, να επιλύσουμε τις διαφορές που έρχονται από το παρελθόν και ρίχνουν σκιές στις σχέσεις των δύο χωρών. Το θέμα του κατοχικού δανείου και των γερμανικών επανορθώσεων δεν είναι για μας ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως μια υλική διεκδίκηση, είναι ένα ηθικό πρωτίστως θέμα και πιστεύω ότι πρέπει να εργαστούμε οι δύο χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το ηθικό θέμα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και τον ελληνικό και τον γερμανικό λαό που δώσαν μεγάλο φόρο αίματος για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τον ολοκληρωτισμό του ναζισμού την περίοδο εκείνη που λίγο έλειψε να δημιουργήσει ανεπανόρθωτες πληγές. Και αυτό κυρίως για να μην ξαναβρούμε μπροστά μας ποτέ παρόμοιους ολοκληρωτισμούς. Κλείνοντας, θέλω για άλλη μια φορά να πω ότι η Ευρώπη βασίζεται σε έναν διπλό σεβασμό. Το σεβασμό στις συνθήκες, με στοιχεία των οποίων εμείς μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά σεβόμαστε και τηρούμε. Και θέλω να πω ότι τις δεσμεύσεις μας θα τις υλοποιήσουμε, αλλά με προτεραιότητες. Λοιπόν, παρακολουθούμε εμείς τη συνέντευξη τύπου. Υπάρχει τώρα ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά στον ήχο. Το τεχνικό πρόβλημα αυτό λοιπόν έρχεται από τον ήχο τον οποίο μας δίνουν από το Βερολίνο.